Καλημέρα κύριε Σοφιανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα σας έχουμε εδώ στην πόλη μας κύριε Σοφιανέ προκειμένου να μας πείτε τι ακριβώς, ποιες ακριβώς είναι οι θέσεις και της ΚΝΕ και του ΚΚΕ για την ανώτατη εκπαίδευση, για μια αποκλειστικά δημόσια δωρεάν σύγχρονη ανώτατη εκπαίδευση. Οι οργανώσεις του κόμματος και της ΚΝΕ στο πανεπιστήμιο, στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης διοργανώνουν αυτή την συγκέντρωση συζήτηση. Εκτός από την δική μου παρέμβαση θα υπάρχουν παρεμβάσεις και από εργαζόμενους αλλά και από το ΔΕΠ του Πανεπιστημίου σας, ώστε να ενώσουμε, να το πω έτσι, όλες τις προσπάθειες στο να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση ετοιμάζει, κάνοντας μια αντιδραστική τομή στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μετατρέποντας την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε μια πανεπιστημιακή αγορά πτυχίων, υποβαθμίζοντας βία τα πτυχία που παίρνουν, που θα πάρουν οι φοιτητές μας, καταργώντας τον ενιαίο χαρακτήρα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, δημιουργώντας ουσιαστικά μια είσοδο στα πανεπιστήμια η οποία κρίνεται με βάση το πορτοφόλι του γονιού και όχι την κοπιαστική προσπάθεια που κάνουν σήμερα χιλιάδες μαθητές, δυστυχώς με τα φροντιστήρια, για να περάσουν σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ντύσει αυτό την αντιδραστική τομή, υποτίθεται με το ελεύθερο πανεπιστήμιο, όμως η πολιτική της έχει κάνει κυριολεκτικά το δημόσιο πανεπιστήμιο έρμεο στη λειτουργία της αγοράς και θέλει ακόμα περισσότερο να το υποβαθμίσει. Ενώ δεν πρέπει να φεύγει από τον προβληματισμό της πανεπιστημιακής κοινότητας, των φοιτητών, αλλά και των εργαζόμενων και του ΔΕΠ, το γεγονός ότι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων σε συρρίκνωση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ειδικά σε επαρχιακά πανεπιστήμια, και τέτοια πανεπιστήμια θα πιεστούν κυριολεκτικά στο αν θα κρατήσουν σχολές, αν θα κλείσουν σχολές ή αν θα βάλουν και τα ίδια επιχειρηματικά κριτήρια για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Μάλιστα, βεβαίως η κυβέρνηση λέει ότι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά θα ενισχυθούν τα κρατικά πανεπιστήμια υπό την έννοια ότι θα υπάρχει και κάποιος ανταγωνισμός, το ότι δεν θα τα αφήσει στο έρμεο ισχύει κάτι τέτοιο. Καταρχάς έχει αφήσει στο έρμεο από πλευράς χρηματοδότησης, υποστελέχωσης, απουσία θέσεων ΔΕΠ αντίστοιχους με τους φοιτητές, από πλευράς υποδομών και από πλευράς φοιτητικής μέρημνας, έχει αφήσει στο έρμεο τα δημόσια πανεπιστήμια. Αλλά ας σκεφτούν οι φίλοι που μας ακούν πόσο τα ιδιωτικά σχολεία αναβάθμισαν τα δημόσια σχολεία στην Ελλάδα, πόσο τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα αναβάθμισαν τη δημόσια υγεία. Τέτοια παραδείγματα που φέρνει η κυβέρνηση είναι χαρακτηριστικά του πώς ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία και στην παιδεία οδηγεί στην εμπορευματοποίηση, στην υποβάθμιση, στο χτύπημα του δικαιώματος του λαού μας για δημόσια δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, πόσο μάλλον στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το γεγονός ότι θα προσπαθήσει να παρακάμψει ουσιαστικά το άρθρο 16 που απαγορεύει του συντάγματος την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων μέσα από το άρθρο 28, το οποίο στην ουσία λέει ότι ό,τι αποφασίζεται στις Βρυξέλλες θα πρέπει να εφαρμόζεται και στην χώρα μας. Πώς το σχολιάζετε, κύριε Σοφιανέ? Δείχνει, αν θέλετε, το πόσο αλακάρτ είναι συνταγματικοί όταν μιλάνε για σύνταγμα και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες. Να θυμίσουμε ότι η πορεία ιδιωτικοποίησης και επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια με τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, με τα ξενόγλωσσα τμήματα στα δημόσια πανεπιστήμια με δίδακτρα, με μια σειρά λειτουργίες επιχειρηματικές των δημόσιων πανεπιστημίων που όχι μόνο δεν αναβαθμίζουν τα πτυχία, όχι μόνο δεν δίνουν δυνατότητες και δικαιώματα στους πτυχιούχους στο να δουλέψουν πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο που σπούδασαν, αλλά αντίθετα γενικεύουν την κατηγοριοποίηση, την υποβάθμιση,
διαμορφώνουν μια αγορά πτυχίων με διετή, τριετή, τετραετή ή πενταετή τμήματα, που φυσικά αυτά σπρώχνουν προς τα κάτω και τα δικαιώματα των εργαζομένων, θέλουν ένα φτηνό τεχνικό επιστημονικό δυναμικό για να μπορέσουν να στηρίξουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων αλλά και των επενδύσεων που κάνουν. Είναι χαρακτηριστικό, θα έλεγα λοιπόν, δείγμα του πόσο η κυβέρνηση και συνολικότερα το αστικό πολιτικό σύστημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας στηρίζεται στα ναι μεν αλλά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αλλά καρτ μιλάνε για σύνταγμα και δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο όνομα του Ευρωνοησιακού Συντάγματος, στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταστρατηγούν ακόμα και τις ρητές πρόνοιες που έχει το υπάρχον Σύνταγμα. Το γεγονός ότι υπάρχουν και λειτουργούν ήδη στη χώρα μας τα παραρτήματα αυτά με κάποιον τρόπο των κολεγίων και πηγαίνει ο κόσμος εκεί, δεν θα ήταν ένας λόγος για να μπει σε τάξη και αυτό το ζήτημα? Μα είδατε και εσείς με το παράδειγμα που φέρετε με τα 32 κολέγια, τα επίσημα αναγνωρισμένα που λειτουργούν στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν αναβάθμισαν τα δημόσια πανεπιστήμια. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από τον όγκο προβλημάτων που αντιμετωπίζει, από τη χρηματοδότηση για παράδειγμα που ανακοίνωσε η Πριτανία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία υπολείπεται τεράστια σε σχέση με το τι έπαιρναν τα ιδρύματα πριν από 5 και 10 χρόνια, αλλά ουσιαστικά δεν απαντάνε και στο μεγάλο ερώτημα ότι υποτίθεται θα δημιουργήσουν φραγμό στη φυγή στο εξωτερικό. Υπάρχουν 32 αναγνωρισμένα κολέγια, υπάρχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα από αυτά τα κολέγια και το έχει κοιτάξει αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά το διατήρησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και ουσιαστικά διευρύνουν αυτήν την αγορά την οποία ήδη έχουν διαμορφώσει. Διευρύνουν την πανεπιστημιακή αγορά και με επιχειρήματα, αν θέλετε, τα οποία αποτελούν ανορθογραφία, όπως λέει και ο Υπουργός Παιδείας, ότι υποτίθεται θα δημιουργήσουν φραγμούς στην φυγή στο εξωτερικό ή ότι υποτίθεται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι ιδιωτικά αλλά είναι μη κρατικά. Μιλάμε για επενδύσεις που θα γίνουν, επενδύσεις εκατομμυρίων, και αυτές οι επενδύσεις για να βγάλουν κέρδος θα φροντίσουν σε όλη τους τη λειτουργία ο φοιτητής και η οικογένεια να πληρώνει αδρά. Το γεγονός, βεβαίως, να σταθούμε λίγο σε αυτό, ότι αντί να φεύγουν οι Έλληνες φοιτητές και να πηγαίνουν είτε στην Κύπρο, είτε στη Βουλγαρία, είτε στην Τσεχία, είτε στη Σλοβακία, και το ότι μέσω αυτών των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων όχι μόνο μπορεί να μένουν εδώ, αλλά μπορεί να έρθουν και άλλοι επιπλέον φοιτητές, δεν ευσταθεί, κύριε Σοφιανέ? Μιλάμε για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Εάν θέλει η κυβέρνηση να διευρύνει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δεν θα έβαζε κόφτες, δεν θα έβαζε δηλαδή την βάση εισαγωγής, δεν θα έβαζε την τράπεζα θεμάτων ώστε να σπρώχνει ακόμα περισσότερους, να κόβει ακόμα περισσότερους και να κόβει φυσικά και τους πιο αδύνατους. Άρα λοιπόν είναι λίγο υποκριτική η προπαγάνδα της κυβέρνησης. Στοχεύουν στο να μεγαλώσουν το ΑΕΠ. Ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας το λέει. Αντιμετωπίζουν δηλαδή την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σαν μία μπίζνα, σαν μία επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτού του είδους η λογική είναι εχθρική για τα μορφωτικά δικαιώματα των χιλιάδων φοιτητών. Είναι εχθρική για τον αγώνα που δίνουν χιλιάδες μαθητές για να γράψουν καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις για να μπορέσουν να έχουν μια θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτή η πολιτική σπρώχνει κυριολεκτικά στην αναζήτηση πελατείας, στην αναζήτηση πελατών, μετατρέπει ένα πτυχίο ουσιαστικά σε εφόδιο για αυτόν που έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν ήδη έχει μεγαλώσει και θα μεγαλώσει κι άλλο ένα κίνημα στα πανεπιστήμια αλλά και στα σχολεία ενάντια στον νόμο αυτής της κυβέρνησης, ένα κίνημα που μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τους γονείς, γιατί αυτοί πληρώνουν, αυτοί αντιμετωπίζουν τα αδιέξοδα που φορτώνει στα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας η κυβέρνηση, μπορούν να αποτρέψουν αυτή την αντιδραστική τομή. Σε αυτούς τους αγώνες
το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Κομμουνιστική Νεολαία έχουν τη δική τους αποφασιστική συμβολή και θα προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε. Τώρα. Σας ακούω. Ωραία. Νομίζω ότι αυτό θέλετε να πείτε, ότι σκοπός είναι να γιγαντωθεί, να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αυτό το κύμα αντίδρασης στα μη κρατικά πανεπιστήμια, έτσι. Ήδη δεκάδες σχολές επιλέγουν την κατάληψη και τις κινητοποιήσεις. Αύριο είναι συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα και στην πόλη σας και στην Αθήνα στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Ήδη στα σχολεία επικρατεί αναβρασμός, γιατί καταλαβαίνουν χιλιάδες μαθητές ότι την ώρα που τους κόβουν με τη βάση εισαγωγής, με την τράπεζα θεμάτων, τους κόβουν τις δυνατότητες να εξασφαλίσουν μέσα από τις εξετάσεις μια θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, άλλοι με την ικανότητα και την τσέπη των γονιών τους, χωρίς καμιά προσπάθεια, μπορούν να φοιτήσουν και να αγοράσουν κυριολεκτικά πτυχίο.